Καλησπέρα αγαπημένοι μου φίλοι. Πολλά τα ερωτήματα που βασανίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο. Ένα από αυτά είναι και το θέμα της μετενσάρκωσης και πολλοί θα ήθελαν να γνωρίζουν ποια είναι η θέση της Εκκλησίας, της επίσημης Εκκλησίας πάνω σε αυτό το θέμα και εάν τη δέχεται. Για να δούμε καταρχάς τι είναι η μετενσάρκωση. Μετεμψύχωση ή μετενσάρκωση, όπως αλλιώς ονομάζεται, είναι η διδασκαλία ότι η ψυχή μετά τον θάνατο περνάει σε διάφορα σώματα ανθρώπων ή ζώων και διανύει και άλλη ζωή με σκοπό να πετύχει την ηθική κάθαρσή της ή να τιμωρηθεί για τις αμαρτίες της. Η ανακύκλιση αυτή μπορεί να κρατήσει και ολόκληρες χιλιετίες. Παρά τον λανθασμένο δρόμο που ακολουθεί με την σάρκωση, θέλει να δείξει πως ο θάνατος μπορεί να ξεπεραστεί. Δεν είναι το τέρμα της ζωής. Τον θάνατο δεν τον διαδέχεται η εξαφάνιση. Η ανθρώπινη ψυχή εξακολουθεί να υπάρχει σε άλλη μορφή, μέσα σε άλλο σχήμα. Δηλαδή, παρά τις αδιάκοπες παρεμβάσεις του θανάτου για τη διακοπή της ζωής, η ζωή συνεχίζεται, ανανεώνεται, πλουτίζεται, διότι η νέα γέννηση έχει μια ζωτικότητα ανώτερη από την προηγούμενη. Ύστερα από αυτά, δεν είναι ανεξήγητο γιατί η μετεμψύχωση έχει κάτι το ελκυστικό και για την εποχή μας. Οι αδιάκοπες εναλλαγές αφήνουν πάντα κάποια ελπίδα βελτίωσης. Ο ατακτοποίητος εσωτερικά και ακόρεστος άνθρωπος τρομάζει στην ιδέα μιας σύντομης ζωής. Στη μετενσάρκωση βρίσκει μια εύκολη λύση. Και ακόμα κάποια απάντηση για την αδικία και την ανισότητα που υπάρχουν στη γη. Αν εξετάσουμε ιστορικά το θέμα, θα δούμε ότι η μετενσάρκωση ξεκίνησε από λαούς που δεν έκαναν καμία διάκριση ανάμεσα στα ζώα και τους ανθρώπους. Έτσι, δεν τους ενοχλούσε η μετάβαση της ψυχής από τα σώματα των ανθρώπων στα σώματα των ζώων. Τους έδινε ίσα-ίσα απαντήσεις που ανταποκρίνονταν στα νηπιακά τους πνεύματα. Μια τέτοια απάντηση ήταν ότι οι πίθηκοι υπήρξαν άλλοτε άνθρωποι που τώρα τιμωρούνται για τις παλιές τους αμαρτίες. Για να δούμε όμως ποια είναι η θέση της Εκκλησίας πάνω σε αυτό το θέμα. Η Εκκλησία ανέκαθεν απορρίπτει τις μετεμψυχωτικές ιδέες. Ο Μέγας Βασίλειος καταδικάζει τις διδασκαλίες αυτές. Συγκεκριμένα αναφέρει «Να αποφεύγεις και να απορρίπτεις τους φλίαρους και μορολόγους φιλοσόφους, οι οποίοι δεν τρέπονται να θεωρούν την ψυχή τους ότι είναι όμοια με αυτή των σκύλων και ακόμα λένε πως κάποτε υπήρξαν γυναίκες και θάμνοι και ψάρια της θαλάσσης». Ο Οριγένης γράφει «Θέλει ο Κέλσος του ιδίου είδους την κάθε ψυχή και να μην διαφέρει η ψυχή του ανθρώπου από τα μυρμήγκια και τις μέλισσες. Έτσι, η ψυχή κατεβαίνει από τον ουρανό όχι μόνο στο ανθρώπινο σώμα, αλλά και στα άλλα ζώα».
Αυτά δεν τα δέχονται οι χριστιανοί, γιατί πιστεύουν ότι η ανθρώπινη ψυχή έχει δημιουργηθεί κατ' εικόνα Θεού. Είναι ξένη στην Εκκλησία του Θεού η διδασκαλία της μετενσάρκωσης. Δεν μας έχει παραδοθεί κάτι τέτοιο από τους Αποστόλους, ούτε αναφέρεται πουθενά φυσικά στην Αγία Γραφή. Το ίδιο απορριπτική της μετενσάρκωσης είναι και οι δύο μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ο Μέγας Αθανάσιος. «Ού προγενεστέραν επίησε την ψυχήν του σώματος ο Θεός», τονίζει ο Χρυσόστομος. Και ο Μέγας Αθανάσιος, «Ού προϋπάρχουσιν εψυχέ των σωμάτων, ως οι μανιχαίοι δογματίζουσιν». Αλλά κλείνοντας μπορούμε να πούμε ότι η μετενσάρκωση απορρίπτεται και για έναν άλλο λόγο. Ποιος είναι αυτός? Είναι αναντήρητο ότι η ηθική πρόοδος και βελτίωση προϋποθέτει συνείδηση, ηθική κρίση και ελευθερία. Με ό,τι δηλαδή είναι πρικισμένος ο άνθρωπος και στερείται το ζώο ή το φυτό. Αλλά όταν η μετενσάρκωση δέχεται ότι η ψυχή πηγαίνει και στα ζώα και στα φυτά, από τα οποία απουσιάζουν όλες οι προϋποθέσεις του ηθικού βίου, για ποια πνευματική ζωή και πρόοδο μπορεί να μιλήσει κανείς και μπορεί να υπάρξει? Εύλογο το ερώτημα. Είναι αυτονόητο ότι η ορθόδοξη χριστιανική διδασκαλία, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν δέχεται θεωρίες αυτού του τύπου, γιατί, όπως προείπα, μόνο ο άνθρωπος έχει συνείδηση, έχει ηθική κρίση, έχει ελευθερία, προκειμένου να βελτιωθεί ηθικά. Δεν την έχουν ούτε τα ζώα, ούτε φυσικά τα φυτά. Να είστε καλά, πολύ σύντομα θα τα πούμε με ένα καινούριο θέμα. Περιμένω τα ερωτήματά σας και φυσικά τα σχόλιά σας και τις κρίσεις σας. Σας φιλώ και θα είμαστε πάλι σύντομα μαζί.